Έτσι μ' αρέσει. Κολούθα. Ποια έχει προχώρο σήμερα? Τα μικρά. Αυτό είναι μεγάλο βλάκα. Πάμε το μικρό.
Τσάρλι, αλλάξαμε γραφεία. Ξύπνα βρε αχαήρευτε. Ξύπνα βρε που μεσημέριασαι. Τι ώρα θα πας στη δουλειά σου βρε. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε παντρεύτηκα. Πάρε πολυτεχνίτη σου λένε να χορτάσεις ψωμί. Αλλά ψωμί λένε. Για κανένα κομμάτι κρέας δεν λένε τίποτα. Θα σκάς μωρή πλατφόρμα πρωί πρωί. Τι με προσγιώνεις ανώμαλα στην πραγματικότητα. Μωρή αυτό το εξήγησα. Το μαγαζί το ανοίγει ο Βλάς. Τη δουλειά έχω άγρια χράματα πρωί πρωί στο μαγαζί. Χέσε μας, κάσε μας να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Όχι βρε που θα σ' αφήσω να κοιμηθείς, αρχιτεμπέλα ρε. Γι' αυτό δεν θες να πας να δουλέψεις βρε στη Μερεμέτ Σέρβις. Γι' αυτό γιατί είσαι αρχιτεμπέλαρος. Βρήκες αυτή την τρύπα εκεί που τη λες μαγαζί και κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι δεν δουλεύεις. Μωρή, εγώ κοροϊδεύω τον κόσμο. Εγώ σώσω όλη τη γειτονιά. Είμαι και ο πρώτος. Και αφού είσαι και ο πρώτος βρε όπως λες, γιατί δεν πας στη Μερεμέτ Σέρβις να έχουμε τουλάχιστον ένα σίγουρο μισθό, γιατί δεν πας. Δεν πάω να δουλέψω σε πολυεθνικιά. Μένα η καρδιά μου χτυπάει ελληνικά. Βέβαια βρε, έτσι που έχεις μάθει στο αραλίκι, πώς να πας εκεί να δουλέψεις. Εκεί έχουνε σύστημα ρε οι άνθρωποι, σήκω επάνω βρε, ξύπνα. Ακριβώς για αυτό το σύστημα δεν πηγαίνω. Διότι η Μερεμέτ Σέρβις κανονικά δεν πρέπει να λέγεται Καραγκιόζηλα Σέρβις. Αντί αυτοί να φτιάξουν συσκευές, χαλάνε. Και έτσι αναγκάζουν τον κόσμο να αγοράζει καινούριες. Άσε που μέχρι που να έρθουν σου βγάλουν την ψυχή. Ναι, ενώ εσύ πας, μόλις σε φωνάξουν αμέσως. Βέβαια και τα φτιάχνεις τόσο καλά που δεν χρειάζεται να αγοράσουν άλλα. Ας το διάλο ρε πρωί-πρωί. Μωρή, ασύχτηρα που έχει μας κούφανες πρωί-πρωί. Εγώ δεν λέω ότι είμαι κανένας τέλειος. Αν δεν ξεκινάω με κακή πρόθεση, αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό για μένα ρε, είναι να μένεις και κανένα φράγκο στο σπίτι ρε, να μπει καμιά κατσαρόλα να φάμε τίποτα. Κι όσο για τις προθέσεις και τα παρέμβατά σου, τι με νοιάζει εμένα ρε. Μπορείς να σου κάνεις μια κατσαρόλα φαΐ, εσύ την κάθισά σου για να χορτάσεις, δεν μια μπετονιέρα. Και μην μου ξαναχτυπήσεις την καράφλα, γιατί μου την έχεις κάνει αιμαγές φαλιάρα. Μπορείς, ξέρεις θα σου κάνω. Θα σε βάλω κάτω, να σε κόμπω σε κομματάκια, κομματάκια σαν στην αγρίδα, να τρώμε τα τράτια της μωρή. Άμαρα! Θα σε σκοτώ. Άρα, δράκος του τέλειου. Πάλι εδώ εσύ. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Όχι, είμαι απασχολημένος. Άσε μαύρε πουλάκι μου πρωί πρωί να χαρίσει τα πεθαμένα σου. Αν σε σπρες κόφερας, τράβα σε κάθε τηλεφωνικό θάλαμο, ρε, και κάνε κέρμα και κάνε δουλειά σου. Άντε δίνε του. Όχου. Για το τομάρι. Τι κάνεις εδώ, άχρηστε πρωί πρωί. Καλημέρα, αφεντικό. Ακόμα κοιμάσαι. Άργησα να κοιμηθώ χτες το βράδυ, αφεντικό. Διάβαζα. Τι, τα μαθήματα της σχολής σου, ε. Όχι. Ένα σεξοδιαστροφικό μυθιστόρημα. Τι. Με κοινωνικές προεκτάσεις όμως, ε. Τι βαρά, προτίμησα αυτό από τα μαθήματά μου. Για δεν μου το έφερε να το διαβάσει. Θα στο φέρω, αφεντικό. Μόλις το τελειώσω τη δεύτερη φορά, θα στο φέρω. Δηλαδή, δεν μου λες. Έχει πράγμα μέσα περιεχόμενο. Τι ήξερα εγώ που σε προσέλαβα για βοηθό μου. Θα πας μπροστά, εσύ. Αμάν, 11 η ώρα. Άσε, αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάμε να ρίξουμε κανένα κρασί. Άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε. Πού πας, στις πινακίδες. Ποια από όλες. Της ταβέρνας και των παραγγελιών. Άχρηστο πλάσμα, ποταπό. Δεν μπορούμε να φάμε τη ζωή μας εδώ μέσα για τα λεφτά. Δικαιούμαστε για time out. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τώρα που είπες για λεφτά, αφεντικό, εκείνο το επίδομα της άδειας που μου χρωστάς, πότε θα μου... Μα τι μου λες, ρε, υπηρεσιακά θέματα εκτός γραφείου συζητώνται. Ναι, αλλά με το επίδομα τι... Θα το πάρεις διπλό του χρόνου και θα κάνεις και την άδειά σου. Άντε, κολόφαρδε, προχώρα. Ρίξε το γυαλί φαρμάκι. Ε, τέλειωσε.
Κατάστημα! Τι θες, Γιάννη, πάλι? Πιάσα ένα μισό κιλό και κέρας και το μαγαζί από πάρτι μας. Κερνάμε να πιούνε στην υγειά μας. Για το επιδόματός μου. Στους πίσω έχεις σάλτσες. Και πού σε, πιάσε κάναμε σε διαφορετικό, αρκετά έτσι κουνιές, έτσι. Εσύ μας το Γιάννη, δεν παρακάνεις καμία δουλειά, λέω εγώ. Αρκετά δεν μας φορτώνεσαι κάθε μέρα. Λάδω ρε, αυτή είναι η συμπεριφορά καταστηματάκι προς πελάτας. Και τι πελάτες να πούμε, κάθε μέρα δύο μερίδες τα σίγουρα, με τα σέαφ και τα μέαφ. Πιάσε τα κεράσματα. Βερεσέ όμως. Και λοιπόν τι έγινε, σου έχουμε βάει πολλά, όταν οικονομήσουμε ας τα πληρώσουμε. Α, να οικονομήσεις εσύ, ε. Α, πού να οικονομήσεις, ρε Γιάννη, κάθε φορά που σε φωνάζουν για δουλειά λες, είμαι απασχολημένος. Ε, είμαι, αφού είμαι απασχολημένος, πώς θα το κάνουμε. Ώστε με νευρίαστε να μου κόψει την όρεξη. Γεια σου, Πατρογιάννη. Γεια σου, Πατρογιάννη. Γεια σου, Πατρογιάννη. Γεια να έχετε, παιδιά, γεια να έχετε. Ω, την κυρία Χατζικοτοπέ. Τι θα γίνει, κυρία Γιάννη? Μην τον απασχολείς τώρα, Μασάι. Τι πάει να πει Μασάι? Αλέθη την προφή του, μοσαδόντια του έχουν απομείνει. Τι θέλει, κυρία, δεν βλέπει πως είμαι απασχολημένος? Μα τι θα γίνει, Μαστρογιάννη? Θα έρθεις να μου φτιάξεις το πλυντήριο. Σου έχω ρίξει 40 σημειώματα κάτω από την πόρτα. Όχι 40, 23 και αυτά ξεβράκοντα, χωρίς φράγκο προκαταβολή. Α, κατάλαβα, μην ανησυχείς, θα το βολέψουμε κι αυτό, τι. Αλίμονο, αλίμονο. Ορίστε, 5.000. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Τι, 5.000 το παίρνω έναντι του Βερεσέ. Θρασίτατος ολοποδίτης. Μόλις εξαντλήσουμε το μενού και τελειώσουμε τη μάσα μας, θα έρθουμε να το κοιτάξουμε το εργαλείο σου. Τι έχεις, πουριά? Όχι καλέ, δεν στείλει τα ρούχα. Τι λες να έχει, Μαστρογιάννη? Κλασική περίπτωση βλάβης. Μόλις τελειώσουμε, θα έρθουμε αυτοβούλος και οικειοθελός να στο σάξουμε. Άντε στο καλό, μη μας διακόπτεις. Αντωνάκη μου, τώρα που θα έρθουν πρόσεξε πώς θα τους φερθείς. Στο έχω πει τόσες φορές να μην με διακόπτεις όταν κάνω μάθημα. Μα Αντωνάκη μου, ήρθα να σου πω για τους μαστόρους. Σε παρακαλώ, πώς θα τους φερθείς, να σκεφτείς. Μα δεν με ξέρεις εμένα, βρε γυναίκα, δεν με ξέρεις. Σε ξέρω, αλλά ξέρω κι αυτούς. Να τι, αυτή είναι. Πρόσεξε, Αντωνάκη. Ξέρω, με το μαλακόν να μην τους προγγίξουμε που λένε και στο χωριό μου. Σαν τα γίδια, πάμε. Καλώς τις, καλημέρα. Το πτώμα που είναι? Ποιο πτώμα? Το εργαλείο προς επισκευή. Α, το πληγείο. Στην κουζίνα, καλέ. Στην κουζίνα. Και πού είναι η κουζίνα? Από εδώ, κύριε Γιάννη, ελάτε. Περάστε. Έτσι, το μάθαμε. Πού είναι οι καφέδες? Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμοι και να μας περιμένουν. Μας περιμένουν. Κύριε Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Κάτσε, σε δύο λεπτά θα τους έχω έτοιμους, ε. Αμέσως. Πότε περιμένουν, τότε θα φεύγουμε, αν θέλετε. Τώρα, πάω. Σε δύο λεπτάκια θα είναι έτοιμοι. Πιάσε τσιγάρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν τσιγάρα, δεν τα πολύ συμπαθούμε, δεν καπνίζουμε. Και εμείς τι φταίμε! Πετάξτε το περίπτερο και πάρουμε άμπα και εδώ τσιγάρα. Μάλιστα, τι μάρκα. Ό,τι να είναι, king size θέλω να είναι. King size, μάλιστα. Έλα εδώ που είσαι. Με φίλτρο, έτσι και είναι δίχως φίλτρο, ξαναπας δεύτερη φορά. Την ξέρεις την παροιμία που λέει, όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Μάλιστα, με φίλτρο. Έλα εδώ, σε πληρώσω. Ας δεν έχω λεφτά, πλήρωσε τα εσύ και τα ρέστα δικά σου. Ευχαριστώ. Κατάλαβες, φίλε μου. Πέσαμε σε υπανάπτυκτους εργοδότες. Μη σου άργησες. Τι άργησα, ξεποδαριάστηκα. Τα τσιγαράκια σας. Πού πήγες στην Αριζόνα, πήγαινε να τα φέρεις. Ξέρετε, δεν έχει εδώ κοντά περίπτωση και αναγκάστηκα να πάω πάρα πολύ μακριά. Τέλος πάντων, δώσε σιγά. Φωτιά. Σας είπα, δεν έχουμε φωτιά. Δεν καπνίζουμε. Πάλι εμείς φταίμε, λάδια, όπου θα ανάψουμε. Να σας φέρω τον καζάκι από μέσα. Άστο, να μένει, να φωτιά, δεν σας κόβει κιόλα. Έλα εδώ ρε. Αφεντικό. Άναψέ μου το, με χτυπάει ακτινοβολία στο κεφάλι. Εντάξει, αφεντικό. Λοιπόν, πού είναι ο ασθενής? Ποιος ασθενής? Το πλυντήριο, περίου δεν πρόκειται. Α, δεν σας είπαμε, στην κουζίνα είναι. Και χάθηκε ο κόσμος να τοποθετήσουν εδώ, το πήγαν στην κουζίνα για να μας ταλαιπωρούνε. Ας είναι, αν το υποστούμε γι' αυτό. Πού είναι η κουζίνα? Από εδώ, πελάτε, περάστε. Τα εργαλεία. Εντάξει, αφεντικό. Τα εργαλεία. Ναι.
ακούτε, τι ακούτε! Μη με διακόπτετε! Μην τον διακόπτεις! Ορίστε, ο κάδος! Φτιάχνετε! Στο πιτς φυτίλι! Άπλωστα εργαλεία στο τραπέζι! Είναι μαντάμ βουβό κινηματογράφο, πες με. Θα σας έχω μέσα τα πόδια μας εδώ συνέχεια. Περάστε στην αίθουσα αναμονή. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Πολύ με τους αγρίνες αφεντικό. Τα αφεντικά έτσι είναι. Με ένα δικό μου αφεντικό, σε θέση δικό τους. Σκάσε, μην πάψω να είμαι και δικό σου. Καλά, καλά, αφεντικό, καλά. Γεια σου, Γκάγουρα. Δώσ' το καταβίδι. Πάρ' το καταβίδι, δώσ' το πέτα. Μα τι γίνεται, καλέ! Πού θες να ξέρω! Δεν πας μέσα να δεις! Τι να πάω, δεν άκουσες που είπε ότι δεν θέλει κανέναν την ώρα της επέμβασης! Τι έγινε, τι έγινε! Κύριε Γιάννη, η επέμβαση πέτυχε απολύτως. Δηλαδή θα τα στείλει καλύτερα τώρα τα ρούχα! Όχι μόνο θα τα στείλει, θα τα απλώνει κιόλα. Αδύνατον! Πρώτη φορά τα ακούω αυτό και πώς θα τα απλώνει. Εσύ έχει φάει περιέργεια, τι να σου πω. Κυριάννη, να πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε μέσα. Δεν αφήνεις πρώτα να φύγουμε και να το δοκιμάσετε μετά με την ησυχία σας. Μπας περιπτώσει, αφού επιμένετε, ας το υποστούμε. Ωραία, πάμε, πάμε. Περάστε. Μην αργείς. Τώρα. Και το τραπεζομάντιλο. Ναι, κύριε Γιάννη, θα το βάλω, λέτε να καθαρίσει. Είσαι και από τις δύσκολες, βλέπω, θα στο κάνει αγνώριστο. Για να δούμε. Κάνε μια χαρά λειτουργήμα. Μπράβο, Κυριάννη. Πώς θα το κάνω αφού είμαι και ο πρώτος. Μπράβο, κύριε Γιάννη. Εγώ δεν το περίμενα. Κάνε μια χαρά λειτουργή, καλέ. Πού να μην το ματιάσω. Εμένα να αυτής μη ματιάσω. Σημαντικό, καλέ. Άγιε, καλέ, καλέ. Πατσαβούρα κατάλληλα. Στο κάτω-κάτω άνθρωποι είμαστε, έγινε και μια φορά λάθος. Έπρεπε να μας το πει ότι το πλυντήριο είναι το παλιό σύστημα, το ΠΑΛ. Εγώ ξέρω το σε κάπου. Πάρ' την τσάντα. Πάρ' το κολοπόδι σου να βάλω μπρος. Πάρ' το πάλι σου είπα. Πάρ' αφεντικό. Κρατήσου. Πατάμε. Πάμε. Το ίδιο δεν θα γίνουμε, τίποτα από εδώ! Αλλά γύρω-γύρω ερχόμαστε! Το γύρω θα κάνουμε! Κατέβα κάτω, ρε! Κατέβα κάτω! Ας το διατράβαμε τα πόδια σου, μάλλον κοντά είμαι! Γράμε τα φύγια μπροστά μας, επαρασύω με στροχούς! Φύγια μπροστά μου, λέω! Φύγε! Καλησπέρα! Πού γυρνάς, μωρό, όλη μέρα! Δεν ξέρεις που γυρνάω, δουλειά! Έχω σκοτωθεί στη δουλειά! Δουλειά, αλλά κάνα φράγκο στο σπίτι δεν έρχεται! Έφερες τίποτα! Ορίστε. Τι είναι αυτό, ένα χιλιάρικο μόνο! Τι να σου κάνω! Πέρασα από την ταβέρνα, ξόμισα κάτι βερεσέδια, πέρασα και ο Ισπράκτα σου τέβε, βολέψουμε αυτό και αύριο βλέπουμε. Πάμε πλαγιά σου, εγώ είμαι κουρασμένο. Από τώρα θα κοιμηθείς! Είπα είμαι πτώμα, πάμε πλαγιά σου. Έχεις ξεχάσει καμιά βρύση αμυντή, κάτι τρέχει. Δεν την ξέχασα! Χάλασε, πρέπει να τη φτιάξεις! Εγώ να φτιάξω βρύση! Ποιος θα τη φτιάξει, εγώ! Δεν είμαστε καλά! Άσε μα να πάω πλαγιά σου! Και το νερό που τρέχει, τι θα το κάνω! Πιες το εσύ, μωρή καταβόθρα! Το σκοτώνεις τώρα ή δεν το σκοτώνεις το όσπριο! Έλα, έλα, φάτο! Πού έχεις πάει ένα καλό δεκάρι από πρωί, έλα! Καλημέρα, σας βρήκα! Πάλι μπροστά μου εσύ! Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Δεν βλέπεις πως είμαι απασχολημένος. Άντε τράβα στη μαμάκο σου μισθό κανένα φάνταρμα για να φάει. Ορίστε να, μου μίλησες και έχασα πόντο. Άντε στο διάλογο από εδώ. Ωραία.
καρενά τη Έρμη. Είχατε καιρό να φανείτε και λέω μπα και του έκοψε κανένα τρένο, ανησυχούσαν. Αρχηγέ, να του πάσω τα μούτρα. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα γι' αυτό. Μα κάνει το σκληρούλι, ε. Νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει μόνο σου με ένα τράστα τη μερεμέ τη Έρμη. Γιατί μόνο σου είσαι. Τι λέω, ρε. Έχω και τον βοηθό μου. Και μου κάνει το σκληρό. Γιατί εγώ μόνο πεθαμένο που άρχισα να καστομάζει. Άντε μπράβο. Αρχηγέ, να τακτοποιήσω εγώ την κατάσταση. Σα έχω πει, εδώ δεν είναι Τσικάγο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να κάνεις πρόβατα τα κρυάρια. Let's go, West. Τι είπε, λέει, να κάνεις πρόβατα τα κρυάρια. Ρε, μπας και θα με ευνοχίσει. Λύση την πρώτη να πούμε. Έλα, σκίσου, κούς, έλα. Όχι, λέει, ναι. Αφεντικό, να σου πάρω ακόμα ένα δεκάρι. Όχι, να μην πάρω. Ωραίστε πάρω. Μου είσαι φάει πέντε από το πρωί. Αφού δεν ξέρει να παίξεις, χάμε να πάρω. Μπρος, πάρ' το τελευταίο και να πάω στο μεγάλο μέλλον. Γιατί εγώ πρέπει να πάω σε αυτήν την τηλεόραση και να τα φύρια. Τι, σκύρα. Γιατί γελάς. Φαίνεται παράξενο. Φυσικό δεν είναι. Άμα τη χαλάσει, θα πάτε τη φτιάξω. Είναι βέβαια. Φυσικό είναι. Φυσικότατο. Άλλο είναι το αφύσικο. Ποιο είναι το αφύσικο. Πώς γίνεται να τη χαλάει δυο και τρεις φορές την εβδομάδα. Ένα πράγμα που δουλεύει συνέχεια, φυσικό είναι να χαλάσει. Το κάτω-κάτω δική τη είναι ό,τι θέλει την κάνει. Λες, από αυτό να πήγε ο άντρας της. Πού είναι σαν θες, Γρουσούζη. Δεν μου λες αφεντικό. Εμένα, γιατί δεν με παίρνεις ποτέ μαζί σου. Πού, στις αφηρίες. Άμα δεν με πάρεις, πώς θα τη μάθω τη δουλειά. Ρε κοτσά μου τα κλάζ, δεν έχεις μάθει ακόμα τη δουλειά. Για την τηλεόραση, λέω. Α, για την τηλεόραση. Άμα δεν με πάρεις μαζί σου, πώς θα μάθω να τη φτιάχνω. Μπας και νομίζω ότι ξέρω γιατί φτιάχνω εγώ. Ελάτε, πάμε να φύγουμε τώρα. Αρκετά λεφτά φάγαμε σήμερα. Πάμε να κάνουμε και μια δουλειά. Εσύ στο μαγαζί, εγώ στη ζαφυρία. Τον καφέ γράφτον, ε. Μπρος. Χρυσούλη μου, έρχομαι τώρα! Τώρα! Γεια σου! Έλα, γορίνα μου, πέρασε, έλα! Τελικά, η βλάβη πού είναι, όπως πάντα στην κρατοκάμαρα? Στην τηλεόραση, καλέ! Τηλεόραση, πού είναι? Στην κρατοκάμαρα! Νάψου, να δίκαμε! Δεν μου λες, δεν μπορεί να τη φέρεις την επόμενη φορά στο σαλόνι? Ποια? Την κρατοκάμαρα! Ποια? Τη βλάβη, ρε πουλάκι. Εκεί γιατί να τη φέρω στο σαλόνι? Ξέρεις, τώρα τελευταία η ψυχούλα μου το τραβάει λιγάκι καθιστικό που λένε. Ναι, ναι, έλα, 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 πάμε, έλα. Έλα, 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 καλή, που πας, έλα μέσα, έλα. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Καλά που σας βρήκα. Ήρθα και προηγουμένως, αλλά λείπατε, ξέρετε. Και βέβαια το ξέρουμε, αφού εμείς λείπαμε. Ο Μαστρογιάννης δεν είναι εδώ? Εγώ είμαι εδώ. Το βλέπω, αλλά λέω, ο Μαστρογιάννης δεν είναι εδώ? Θα έρθει σε λίγο. Θα αργήσει? Λέω, ο Μαστρογιάννης θα αργήσει? Τι να σας πω, ανάλογα με τα κέφια του. Ορίστε. Ένα μερεμετάκι πήγε να φτιάξει και έφτασε. Ωραία. Σας παρακαλώ, όταν έρθει, πείτε του να έρθει να μου κοιτάξει το θερμοσύφωνο. Κάτι έχει πάθει και δεν ζεσταίνει το νερό. Αλλά σας παρακαλώ, σήμερα όμως, ε. Ποιο? Λέω, το θερμοσύφωνο, να έρθει να μου το κοιτάξει σήμερα όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Θα σας το κοιτάξει. Ευχαριστώ. Σήμερα. Για αυτό το μερεμέτι, τον παλώσαμε. Είμαι και ο πρώτος. Έχω αφήσει εγώ ποτέ εκκρεμότητα. Δεν μου λες, η επόμενη βλάβη πότε λέει να λάβει χώρα? Κατά το Σάββατο. Τι λες, είναι καλά? Σάββατο δεν μπορώ. Εγώ δουλεύω πενθήμερο. Και μην ξεχνάς, έχω για την κούλα, έχω υποχρεώσεις. Τότε την Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Παρασκευή, ναι. Οπότε θα έχουν μεσολαβήσει και δύο μέρες αργία και θα έχει εμείς ξανά η μπαταρία. Ωραία. Λοιπόν, άντε, γεια σου. Γεια σου, κουκλή μου, γεια σου. Θα μου ξανάρθεις, ε. Ναι. Τσάου! Τσιου τσιου! Άτιμο!
καλό στο χώφρε η μπόχα. Και βλέπα σκατά στον ύπνο μου και λέω τι θα δω, τι θα δω και να τα. Εσένα περιμέναμε, my friend. Ήρθαμε να σε ειδοποιήσουμε για τη βόμβα. Ποια μπόμπα, τι μπόμπα? Αυτή που θα σκάσει από στιγμή σε στιγμή σαν καρπούζι. Μπα! Πρέπει να φροντίσει για κανένα αποσμητικό που να μην σε εγκαταλείπει. Δεν μου λες κρεμμύδι, έφαγες. Πάντως, εσύ μπορείς να γλιτώσεις. Αν χωθείς βέβαια κάτω από την προστασία της εταιρείας μας. Της εταιρείας μας. Άκουσε, προστάτες και εταίρους δεν γουστάρω. Λοιπόν, άντε πάρ' τη χοροδία σου και δρόμο. Άντε, γεια. Άι, στο καλό. Καλά. Να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. 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 Άκου, μπομπά, πού βρισκόμαστε? Πρέπει να μετατρέψω το καρπό σε πεπόνια μας να φανίσουνε. Ρε Βλάση, εγκατάλειψε το σκάφος, καλύψου, πόρμα μας βάλαμε. Ρε αφεντικό, τι πω, αφεντικό, αφεντικό. Καλά, πάλι δεν έχει όρεξη για δουλειά, πάλι στο κρασί θα το ρίξουμε. Ρε Μπόμπα, μην έξε κοντά, πέταξε το να με σκοτώσει. Τι Μπόμπα ρε αφεντικό, αυτό είπε πόνι, αφεντές το. Κάνεις εκεί, μη μου το πετάς, είναι μπόμπα σου λέω, να μας τάξει τον αέρα. Πάρ' το και πέτα το, μπόμπα σου λέω. Το ξέρω, εγώ μόνο που πάω τα πεπόνια αγοράζω. Τι έγινε, το πληρώσεις κιόλας, μα είσαι και πολύ βλαμμένος δηλαδή. Το αγόρασα από ένα γύφτο. Μίλα αντε, εξηγήσω να καταλάβω, λάκα. Καλά κατέβω. Σιγά, σιγά, αφεντικό, αφεντικό, σιγά θα γλιστρήσει. Καλά τόσο να, για μπόμπα μιλάγαμε. Μπόμπα, ποια μπόμπα? Τι είναι αυτό που βλέπω? Πόνι, δεν το βλέπει. Για κοίτα με ένα μαλάκα που βλέπω. Ωραία η μπόμπα, ε. Να μου το πω, εγώ μόνο που πάω τα πεπόνια αγοράζω. Ρε, εμείς μπόμπες μασάμε. Α, τα πουλάκια μου, στο φαγοπότι το ρίξατε. Εδώ βρε ο κόσμος καίγεται. Τι πήρε φωτιά το μαγαζί? Ποιο μαγαζί βρε, η γειτονιά πήρε φωτιά. Διάβασε εδώ τι γράφει η εφημερίδα. Τι γράφει? Η κοινοπραξία των σούπερ μάρκετ ηλεκτρικών ειδών ανακοινώνει ότι στο εξής, με την αγορά οποιοδήποτε είδος της, ο αγοραστής θα δικαιούται δωρεάν σέρβις για 5 ολόκληρα χρόνια από τη Μερμέτ Σέρβις. Είναι μια φιλική προσφορά για 5 χρόνια, αμάν! Αυτή είναι η μπομπομπά, δεν έκανε. Και δημόσια αφεντικό, εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τσάμπα για να μην μείνουμε από δουλειά? Σοπαρά, δεν θέλω οι τοπάθειες. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι είμαστε περιζήτη. Εμείς θα σβήσουμε οι τελευταίοι από τους ανεξάρτητους μεμονωμένους. Έτσι κι αλλιώς είμαστε οι τελευταίοι από δάφτους. Πάει αυτός, τρελάθηκε. Μη σκάτε ρε, όλοι θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε, αλλά πώς? Καταρχήν θα πάψουμε να διαλέγουμε δουλειές, θα κάνουμε ό,τι λάχει. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Εξάλλου, ώσπου να προμηθευτούν όλα τα σπίτια καινούρια σκεύη, θα περάσουν δεκαετίες και δεκαετίες. Έχει να περάσει παλιατζούρα από τα χέρια μας, έχει να περάσει αντίκα. Μπορεί το καταβρώσεις όλο, πότε προλάβες? Καλημέρα. Περάστε. Ευτυχώς που ήρθατε, ούτε ένα μπάνιο δεν μπορώ να κάνω. Εγώ κάνω και 2 εβδομάδες να μισθώ, μα δεν έχω πιτηρίδα. Γιατί καλά, το δικό σας θερμοσύφωνα σαράβαλο είναι? Το μυαλό που είναι σαράβαλο. Άστο, μην του δίνει σημασία. Πού να είστε εμείς? Ποιος? Ο Πάσχων. Α, ο θερμοσύφωνας. Στο πατάρι. Και το πατάρι πού είναι? Πάνω. Καλά, έχεις δει κανένα πατάρι να είναι κάτω, ασφάλως πάνω θα είναι. Η πόρτα του παταριού πού είναι? Η πόρτα. Έλατε από εδώ να σας δείξω. Άντε, δείξω μας. Πού είσαι? Ναι. Αν κάποτε παντρευτείς, να πάρεις αυτήν εδώ, φαίνεται καλό κορίτσι. Ναι. Αλλά πού, όχι οικειότητες και τέτοια. Mm. Τράβα τις καμιά να μας φύγουν οι κόλλοι, όπως λένε. Όπως εγώ τη δικιά μου σούζα. Έλα καμιά μέρα σπίτι να δεις τη ξυλό που τη ρίχνω, θα το ευχαριστηθείς. Μοιάζεται ρε μπαγάσα και οι δυο, σαν δυο σταγόνες νερό από την ίδια βρύση. Την άλλη φορά που χάρηκα εδώ πέρα να τη φτιάξω το, να τη ξεβουλώσω τον ορχήτη, τη λέω που είναι ορχήτη και μου λέει κάτι βρύση. Διάνοια. Πάμε. Ελάτε, εδώ είναι το πατάρι. Δεν πιστεύω να έχει καμιά τάλικα πράγματα εδώ πάνω. Κάτι έχει, δηλαδή 2 πραγματάκια μόνο. Μόνο 2? Έλατε, πάρτε τη σκάλα να δείτε. Yeah. Έλα, κάτω. Από πού αφεντικό? Τα πόδια. Εντάξει. Σιγά. Κάτω καλά.
Όχι τα πόδια μου, τη σκάλα, ρε. Κάτι πάμε, τίκο. Εντάξει, ας το φτιάξω, αφεντικό. Εδώ πέρα εδώ. Τι έγινε, αφεντικό, σκοτώθηκες. Μαστρογιάννη, έπεσες. Τι έγινε, ρε παιδιά, σαν πηγάδι, έπεσα, δεν βλέπω τίποτα. Τα φώτα, εγώ τα σε καταλάβω, αφεντικό. Τι έγινε, αφεντικό. Τι έγινε, αφεντικό. Πού θα στυπεί τη βλάκα! Έχει χάρη να κρατάει κοδέσμινα! Αλλιώς να σου μιλάω και βάζει ξύλο! Ζώο! Ένα βλάκα έχω πάρει! Η λίστα βαθύ με το χέρι. Πάρε καλό πέρα είναι επικίνδυνη. Πρώτα σου πάλι να γίνει. Τι να κάνω, Μαστρογιάννη μου, πού να τα βάλω τόσα πράγματα, τα ξέρεις τα διαμερίσματα. Δεν πειράζει, Μαστρογιάννη, εγώ είμαι εδώ. Θα βάλω κι εγώ ένα χαρακέλα, πέτα να τα πιάνω μου. Έλα πια να τελειώνουμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Σιγά, σιγά, Μαστρογιάννη. Θα το σκοτώσεις το παιδί. Σιγά, Μαστρογιάννη, τι. Τα ήτανε. Ποια είσαι εσύ. Η γλυκερία είμαι, είσαι καλά. Αν είσαι η γλυκερία είμαι καλά. Μπράβο. Μαστρογιάννη, τι έγινε, βρήκες τίποτα. Το διάολό μου βρήκα. Όχι, για το θερμοσύμφωνο λέω. Ναι, κλασική περίπτωση βλάβης. Επισκευάζεται. Μόνο από μένα, όχι από τον καθένα. Θερμοστάτης καμένος. Δηλαδή τώρα είναι εντάξει. Εντάξει, μάλιστα. Μπορώ να πάω να τον ανάψω, έτσι. Να τον ανάψεις και άστον και λίγο παραπάνω να κάνω λίγο καμπανάκι γιατί είδες πως είμαι, έτσι. Μάλιστα. Τι τη βάλα, αφεντικό! Μπα και πάει το μυαλό στη θέση του. Τι καμπανό. Τώρα πιάσα αυτά τα πράγματα και ήρθα πάνω στα πατάρι μπρο. Όλα αυτά μόνο μου! Ρε άντε, δύο πράγματα για πια με ασυχτήρα από εκεί με ένα μούλο που μπλέξα. Μαστρογιάννη, σου φέρα και καθαρή πετσέτα. Βέβαια είναι λίγο λουλουδάκι, αλλά δεν σε πειράζει εσένα αυτό, έτσι. Γίτσε, κρύωσε, ε! Όχι, δεν κρύωσα, είμαι αλλαγικό στα λουλούδια. Μου φέρε και λουλουδάκι πετσέτα. Δεν πιστεύω να σε πειράζει που κάνω χρήση στο μπάνιο σου, ε. Όχι βέβαια, τι λες τώρα. Άλλωστε, εγώ τσεκ θα του κάνω. Ναι, Μαστρογιάννη μου, ό,τι θέλεις. Έχει κανένα σαμπουάν της προκοπής. Σαμπουάν, τι να το κάνεις το σαμπουάν, Μαστρογιάννη. Να λουστώ. Και τι να λούσεις. Με κοιτάς που είμαι εγώ έτσι. Τρίχα αλλάζω. Άλλωστε, ο άντρας διακρίνεται για δύο πράγματα. Το ένα είναι το σαμπούν, το άλλο. Αφεντικό! 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 Το ματάρι γέμισε ένα κάπου είχε διαρροή και όπως πέταγα πάνω τα πράγματα, βρέθηκα μπροστά στη λίμνη του Μαραθώνα. Τι έγινε, λέει. Δεν είναι δυνατόν. Κλασική περίπτωση διαρροής. Λοιπόν, μαντάμ, το σαπούνι στο πατάρι. Θα πάρω τον μπάνιο μου αυσιλού. Μαστρογιάννη, την πετσέτα. Ευχαριστώ. Το αφεντικό λέει ότι ταιριάζουμε εμείς οι δυο. Και λοιπόν. Α, δεν λέει και λοιπόν. Μάστορας είναι αυτός. Ό,τι πει είναι και νόμος. Αυτό, μαντάμ, εξευράσει από τον πατάρι. Αναμνηστικό δώρο. Μα τελικά τι είχε ο θερμοσύμφωνος. Κλασική περίπτωση διαρροής. Είχε απίσει το λαστιχάκι εισόδου. Το άλλαξα και είναι σαν καινούριο. Θα τον έχει όλη τη ζωή του. Ανοιχτείτε! Ανοιχτείτε! Τι έγινε, παιδιά. Είχαμε θύματα. Τι ήταν πάλι αυτό, Μαστρογιάννη. Κλασική περίπτωση έκρηξης. Ευκαιρία να απαλλαγείς από αυτό τον εφιάλτη. Και αυτό χάρη σε εμάς. Κανένα ρούχο έχει αμαλώ τώρα. Είμαστε, δεν μπορούμε να πάμε σπίτι. Είμαστε μουσκεμα. Πού να βρω αντρικά ρούχα, Μαστρογιάννη. Έχω κάτι ράσα από τις απόκριες που είχα ντυθεί παπάς, να στα φέρω. Φέρτε να πάει στο διάλογο, πώς θα πάμε στο σπίτι, στραγγίζουμε. Που να νοείς κι σου θε, να έρθω να γονατίσω. Τι, μπουγάδα βάλαμε. Λοιπόν, ήρθε η τελευταία σου ώρα, εξομολογήσου να σε κοινωνήσω και δεύτε τελευταίο ασπασμό. Ας τις βλακίες ρε, τι μασκαραλίκια είναι αυτά, άλλα θα δεις. Μη μου αυθαδιάσαι εμένα, μη σε αφορήσω, άκουσες. Βρε τα λόγια και εκεί πήγαινε δε στη βρύση που τρέχει μέσα! Μη μου μιλάς για βρύσες και κάλλες και υδροροές γιατί με πιάνει σύνδρομο να σε σκοτώσω! Πάλι γλώσσα βγάζεις βρε μικρόβιο! Μπορεί να σκοπεί να με ξαναβαρέσει το κεφάλι μου το έχεις δραίσει στο κρανίο! Να κι εγώ! Το μούστι! Τι
Πα όσο θες, αν δεν πιω τη γουλιά μου, δεν σε σηκώνω. Εδώ καταφύγιο επιδιορθώσεων και μερεμετιών. Σας μιλάει ο αυτόματος τηλεφωνητής, ο Μαστρογιάννης, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος και ανεξάντλητος, απουσιάζει. Αφήστε σύντομο μήνυμα και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Μιλήστε μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Ναι, Μαστρογιάννη, κυρία Ντόρα είμαι. Έχω ένα πρόβλημα με το καλωριφέρ. Σε παρακαλώ, όταν αδειάσεις, έλα να του ρίξεις μια ματιά. Οκ. Βρέση Μαρίνα, από πότε άρχισαν να απαντούν οι αυτόματοι τηλεφωνητές? Ξέρω εγώ. Λες να βγάλανε κανένα νέο βελτιωμένο μοντέλο? Του είπα οκ και μου είπε κι αυτός οκ. Μπα, κάποιος θα μπήκε στη γραμμή και θα μου έκανε πλάκα. Καθόλου απίθανο. Α, πολύ ωραίος. Ευτυχώς που έρχεσαι κι εσύ πότε και θυμάμαι να φτιάξω κανένα καφεδάκι να πιω. Έλα να χαρείς, μην αρχίζεις πάλι την κρίνια. Μα καλά, δεν μου λες. Τι σου λείπει? Όχι, πες μου, τι σου λείπει? Τον αντρούλη σου τον έχεις. Τη Λουκ Σπιταρώνα σου την έχεις. Τι άλλο θες δηλαδή? Αλίμονο σε μένα την καημενούλα, που είμαι μόνη έρημη και απροστάτευτη. Μιλάς κι εσύ τώρα? Μα σοβαρολογείς τώρα? Λες για τον αντρούλη μου? Χαρά στη σχέση. Νύχτα έρχεται, νύχτα φεύγει. Βρε, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι? Και όσο για τη Σπιταρώνα που λες, είναι τόσο μεγάλη και άδεια, ίσα να μου μεγαλώνει τη μοναξιά μου. Αν υπήρχε ένα παιδί εδώ μέσα. Τόσο πολύ σου λείπει ένα παιδί, ε? Μα για συντροφιά. Και γιατί δεν κάνετε ένα με τον Κυριάκο? Τι να σου πω, ίσως φταίει το ότι δεν το κάνουμε στις αρχές του γάμου μας. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν έρχονται μόνο από δική μας επιθυμία. Ναι, αλλά αφού δεν έγινε ως τώρα. Άσε πω, Κυριάκος, ούτε να το συζητήσει θέλει. Είμαστε, λέει, μεγάλοι για τέτοια. Σοβαρά? Σοχλαμάρες, παιδί μου. Απλώς δεν θέλει ευθύνες. Να είναι άνετος να γλεντάει με τις όποιες δεσποινίδες δηλώνουν ιδιαιτέρες. Και δεν μου λες. Γιατί δεν τον χωρίζεις? Στην οικογένειά μου συγχωρούν το κέρατο, αλλά όχι το διαζύγιο. Ώρες, βρε Μαρινάκι μου, περνάνε πολύ τολμηρές σκέψεις από το μυαλό μου. Δηλαδή, για λέγε να ακούσουμε. Ένα, αφού κι αυτός κάθε άλλο παραπιστός μου είναι, δεν βλέπω το λόγο γιατί εγώ θα πρέπει να περιστάνω την Πινελόπη. Θέλεις να πεις ότι αισθάνεσαι την ανάγκη να τον πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα? Δεν σε έχω ικανή. Α, όταν πρόκειται για την ευτυχία της, κάθε γυναίκα είναι ικανή για όλα. Ακόμα και για την απιστία? Για δες κρυφό ταλέντο, κυρία Ντόρα μας. Μωρέ, όλες ίδιες είμαστε, καλά το λέω εγώ. Όλες ίδιες είμαστε. Δηλαδή το έχεις αποφασίσει, πάει και τελείωσε, θα το φορέσεις? Α, δεν κατάλαβες, δεν μιλάω για μια απλή απιστία. Το πάω πιο πέρα, πιο μακριά. Και τι μπορεί να υπάρχει πιο πέρα από την απιστία? Για πες μου, γιατί εγώ αυτό δεν το ξέρω. Για λέγε, τι υπάρχει πιο πέρα από την απιστία? Ο καρπός της. Ορίστε! Θέλω να βρω έναν άντρα να μου κάνει ένα παιδί. Έναν οποιονδήποτε άντρα. Αρκεί να είναι άντρας. Κάπως δύσκολο στην εποχή μας, αλλά όλο και κάποιον θα βρεις. Φρε Μαρίνα μου, εγώ θέλω έναν άντρα που να μπορέσει να εκτελέσει την αποστολή του. Μπήκες? Βέβαια, ο ίδιος δεν πρέπει να μάθει τίποτα, γιατί τότε τα πράγματα μπλέκονται. Πάντως, αν και πραγματικά πολύ τολμηρή η ιδέα σου, κάπου συμφωνώ. Κάπου με αγγίζει και εμένα. Με την έννοια της αντεπίθεσης, βέβαια. Αφού οι άντρες επιμένουν να είναι αυτοί που είναι, γιατί να μην τους δώσεις να καταλάβουν? Κέρατο στο κέρατο, παιδί μου. Κέρατο στο κέρατο. Και δεν μου λες. Αυτό το χι άντρα που λες, πού θα τον βρεις? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, δεν πρέπει και ούτε σκοπεύω να βγω να τον ψάξω στο δρόμο. Που το πω παπαγάλος, πως αγαπάει άλλος. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω σε κάθε κομμένα. Κορίτσα, έχετε κανένα πρόβλημα με το διαμέρισμα? Καμιά διαρροή στο καλωριφέρ, αποφράξεις, μετακομίσεις, αναθυμιάσεις, τίποτα? Στεναχωριέσαι όμως, τώρα που θα έρθει ο Μαστρογιάννης, όλα θα διορθωθούν. Μακάρι, γιατί δεν σε βλέπω καλά, κακομοίρη μου. Άκου, λέει, νόμιζε πως θα τα καταφέρει. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει εγώ, νομίζω πως θα τα καταφέρω να δυνατήσω? Αν γινόντουσαν έτσι οι δουλειές. Το τηλέφωνο. Εμπρός, λέγεται. Τι είναι αυτό? Ούτε μιλάει το λαλάκι και κουδουνίζει και συνέχεια. Αυτό είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Τι βλάβη, βρεζόν! Η πόρτα είναι! Κάθομαι και τον ακούω.
Έλα, μην αρρώ το κουβαράκι του τηλέφωνο. Έλα, Κυριάννη, επιτέλους, τι μου τον έστειλες αυτόν τον άσχετο. Μη φοβάσαι, τώρα που είμαι εγώ εδώ πέρα είναι όλα σχετικά. Πού είναι ο καμπινέ? Για την ανάγκη σου. Ποια ανάγκη μου να τον φτιάξω? Για τη σκούπα, καλέ, σε φοράσω, για τον καμπινέ. Α, για τη σκούπα? Ναι. Τη σκούπα που είναι? Έλα, μέσα είναι αυτό, τη χάλασε. Αυτό και αυτό εδώ πέρα είναι? Ναι, εδώ είναι μέσα. Πού είσαι, ρε? Ρε ρημάδι, ότι ο Κυριάννης είπε να σου. Έλα, Κυριάννη, τι θα κρύμα είναι. Να, δεν μου λες, ο ασθενής που είναι? Ποιος ασθενής, καλέ, εδώ δεν υπάρχει κανείς ασθενής, όλοι σκάνε από υγεία. Και εμένα δεν με φώναξε τότε. Για τη σκούπα σε φώναξα. Ε, πού είναι η σκούπα? Να τη. Αυτή η απαλωτρίωση είναι σκούπα? Ναι. Και ποιος την έκανε? Αυτός. Ρε κτίνος, τι σε έχω μάθει τόσα χρόνια, μου έχει φάει τη ζωή! Αυτό το κάνω, με την κούπα! Αυτά που μου βάλετε, τα κάνω! Όχι, από τη σκύρα, τι κάνει, τι μέσα, με τι κάνω, παράτε! Μαδάμ, μην το χτυπά στο κεφάλι και μου το χαλάσει, έχει κουτιάνει από ξύλο. Κοίταξε, βρε, κοίτα να κοιτά εκεί να μάθει από τα αφεντικό σου. Κοίτα τι έχει κάνει εδώ πέρα ο ξεφτύλα, άντερα έχει βάλει μέσα. Κοίτα, για να ρημάξει είναι πρώτο για να ρημάξει. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Τα παπούτσια μέσα σκούπα ήταν? Εγώ είμαι, Κυριάννη. Ε, μην μπερδεύεσαι μέσα στα πόδια μας και μας από προσανατολίζεις. Φτιάχνεται, θα τη φτιάξεις. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Σε ένα λεπτό θα έχει φτιαχτεί. Α. Μόνο μην κάθεσαι δίπλα μας, μην πέσεις απάνω μας και μαλλιώσεις. Καλά, καλά, θα φύγω, καλά. Α. Έλα, κάνε άκρη μας, κόβεις την προσπέλα σου. Εδώ πέρα ωραία άραξες εσύ, έτσι. Τι θα κάνω, αφεντικό? Θα κάνεις καμιά δουλειά. Ε, τι να κάνω, πώς. Πιάσε εδώ πέρα, έχει ένα καλώδιο μπροστά σου. Πιάσε. Αυτό. Ναι, σήκωσε τα πάνω. Πιάσε το ένα από όλα από τους δύο. Ποιο είναι από τους δύο? Όποιον να είναι. Για σε έχει ρεύμα, χτυπάει. Όχι. Κοίταξε, μαλάκα, μην πιάσει τ' άλλο γιατί έχει ρεύμα, σκοτώσει. Φτιάχνετε! Είπαμε είναι κλασική περίπτωση συναρμολόγηση και ρύθμιση. Σε ένα λεπτό θα λειτουργεί και θα έχει κάνει το σπίτι αγνώριστο. Μη μα πα τα νεύρα. Δόξα τω Θεώ. Είδε. Να ο μάστρα θα μου τη φτιάξει. Δόξα τω Θεώ. Ορίστε, τα σκατά σου τα φτιάξαμε. Αν δεν βάλω το χέρι μου, εγώ δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Τώρα τι κάθε και με χαζεύει. Να μαθαίνω αφεντικό. Πιάσ' και μόνο στα εργαλεία, θα πάω να δουλέψω στην τώρα μετά. Εντάξει. Την έφτιαξες καλά? Αν την έφτιαξα, λέει, σε ένα λεπτό θα το δεις στην πράξη. Πρόσεξέ μου. Εδώ και. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Περίμενε να τελειώσω και μετά να μιλήσεις. Εδώ. Και Κυριάννη! Επίδειξη ισχύως. Και θα τα ρουφήξει όλα αυτά? Αν θα τα ρουφήξει, λέει, κυβικά θα ρουφήξει. Έτσι και δεν ρουφήξει σκούπα, στο λέω, θα πάρω το σκουπόξυλο. Ρε, μην ανησυχείς και εκνευρίεσαι και πάθεις τίποτα. Εγώ γιατί να ανησυχώ? Εγώ θα το κρατάω το σκουπόξυλο. Να δεις τι έχει να γίνει. Περίμενε και μετά μιλάς. Βάλ το καλώδιο στην πρίζα. Δεν έχει φύση αφεντικό. Βάλ το έτσι, δοκιμή κάνουμε. Και πού σε, μην το πιάσει, γιατί δεν σε έχω ασφαλισμένο. Λοιπόν. Ένα πόλο σε κάθε τρύπα. Ένα πόλο σε κάθε τρύπα. Εντάξει, αφεντικό. Από εκεί είναι η πρίζα. Τι είναι αυτό, καλέ! Μην ανησυχείς, κλασική περίπτωση ανάποδης στην αρμοδοχή. Και φύγανε τα κτίνη. Θα τους κάνω κοντοσούβλη, θα τους κάνω. Τόλμης. Θα πάω στην αστυνομία. Άκτασο. Αμόλα τώρα που καθάρισε ορίζοντα. Τη σκαπουλάλα από αφεντικό μου. Λοιπόν, Μαστρογιάννη. Αυτό είναι τελείως ξεκούρδιστο. Αυτό έχει πιο πολύ αέρα μέσα παρά νερό. Κλασική περίπτωση βλάβης, δηλαδή. Βέβαια. Θα σου ρίξω εγώ μια εξαέρωση και θα σου βγάζει έναν ήχο διαμάντι. Πένσα!
Ταρίραρίρα. Τι τρέχει, Μαρινάκη, γιατί χαμογελάς και τραγουδάς εσύ? Ο άντρας. Ποιος άντρας? Ο ένα-δύο χι που σου έλεγα. Τι άνθρωπο σου τον βρήκα. Σοβαρά. Ναι, σου λέω και είναι ό,τι χρειάζεται. Καλά τώρα, έχω πείρα εγώ σε αυτά, δεν γελιέμαι. Και δεν μου λες, δεν μου λες ποιος είναι, τον ξέρω εγώ. Μόνο εσύ, όλη η γειτονιά τον ξέρει. Καλή, τι λέω, ποια γειτονιά, όλος ο κόσμος τον ξέρει. Πες μου, σε παρακαλώ και με έπληξες, ποιος είναι. Ο Μαστρογιάννη. Ο Μαρτσέλο! Ποιος Μαρτσέλο, Χριστιανή μου, τον ούσου στα εισαγόμενα τον έχεις. Εγώ σου μιλάω για δικό μας ντόπιο πράγμα. Εννοήσω... Σκάσε με τώρα, ας πούμε, έχει φάει σπιρτέλα. Έλα εδώ πέρα, βοηθήσα να το ανοίξουμε. Εδώ πίσω. Τράβα πίσω, ναι. Καργάρισε. Έτσι. Τράβα, ναι. Πάμε. Τράβα. Έλα, έλα. Τράβα. Με το μαλακό, με τον αποκλείσω. Σμένο, σμένο. Μα τα καργάρω, ούτε. Έλα. Μαντάμ, με συγχωρείτε, κόλλα έχετε. Μα δεν καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα? Για το βάζω. Θα το φτιάξουμε μαζί με τον καλοριφέρ. Χαρά στην απώλεια. Ξέρεις τι παλιατζούρα ήτανε. 1700 ετών και βάλε. Καλά κάνατε και το σπάσατε. Ευκαιρία να αγοράσω καινούριο. Και πολύ κράτησε. Είναι σαφωτικό. Κάναμε και μια καλή δουλειά. Έκανες και μια σωστή δουλειά χωρίς να το θέλεις. Βλάκα. Καημένο μου, το βαζάκι. Μπράβο, ντοράκι μου, μπράβο. Θαύμα τα κατάφερες. Ούτε εγώ δεν θα τα κατάφερνα έτσι. Ούτε εγώ. Αυτό σημαίνει ότι εγκρίνεις το Μαστρογιάννη. Ξέρεις, σκέφτηκα, Μαρινάκι μου, ότι είναι ο μόνος που μπορεί να μπαινοβγαίνει εδώ μέσα άνετα, χωρίς να το πονηρευτεί η γειτονιά. Κι εγώ γι' αυτό τον σκέφτηκα. Και όχι μόνο να μπαίνει, αλλά να κάθεται και όσο θέλει. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Βέβαια, λίγο. Για ρώτα με και εμένα τι τράβηξε όταν τα έφτιαξε με έναν ταχυδρόμο. Ταχυδρόμο. Έπρεπε όλα να γίνονται σε όσο διάστημα χρειάζεται για να λάβει κανείς ένα γράμμα. Πού να το ευχαριστηθείς! Στα πιτσφιτήλα! Δεν πειράζει! Αφού τα είπαμε, δεν τα είπαμε! Μωρέ, τα είπαμε, να ξέρεις, Μαρινάκη μου. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Λες να μοιάζει ο Μαστρογιάννης στο Μαρτσέλο μόνο στο όνομα? Εννοείς μήπως δεν. Μωρέ, αυτό εννοώ. Μην ανησυχείς. Το ράδιο Μπουγάδα λέει πως όλο και κάτι ψυχικά κάνει στη γειτονιά. Ψυχικά! Ψυχικά! Ειδικά με κάτι βαρυπενθούσες χείρες. Με χείρες! Κοίτα μου, λες, δεν μου λες. Λες, ανάβουν και κεριά. Σε βιτσιάζα, πέσαμε. Κυρίως ήταν. Ορίστε, μου κάνεις ζημιά πάλι. Μέχρι σε χθες παντού. Ας τα κρατήσω από το μεροκάματο. Ναι, σιγά το μεροκάματο. Ρε, άντε στο διάλο τράβατε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Πάντε, πάντε, ναι. Σε βίδωσε, ναι. Ναι, θα τραγουδήσω. Πότε θα κάνουμε πανιά να κάτσω στο τιμόνι? Δεν ξέρεις φύγει αφεντικού. Βράς το διάλο, ζώσε εκεί πέρα λίγο να βγει. Μόνο θα βγει. Τεμπέλα ρε. Να δω τη Λέρου τα νησιά να μου διαβούν οι πόνοι. Ορίστε. Μόλις ορίστε λιγάκι, έγλασε. Βάζουμε και ρεφρά στο τραγούδι δηλαδή. Άντε στο διάλογο. Τι ποτένια. Φέρω το εργαλείο. Διάβαγε. Τράβε. Αυτό εδώ πέρα τι μου το έχει εδώ. Ε, τσίρκο έχουμε. Ανάχρησα που είχα. Κάτσε εδώ πέρα. Τράβα πίσω μου να διπλασιάσουμε την έλξη. Καλά. Περίμενε μια στιγμή να πιάσω. Έγκες. Προς. Πάμε. Προς τράβα. Ούτε να πέσεις εκεί σαν πρώτο. Ορίστε, χαλάσαμε κλασσά. Το πολύ αέρα τον βγάλαμε. Και ο καπνός. Ανοίξτε κανένα παράθυρο να συνδεθείτε με το λούκι της ατμόσφαιρας. Μα ανοιχτό είναι. Τότε βάλτε τον απορροφητήρα. Όλα από εμάς τα περιμένετε. Δυο ψυχές μας. Έχεις πέτα πέτρε. Όχι. Πάμε να φύγουμε, σχολάμε. Ερχόμαστε αύριο. Τι αύριο, αφεντικό, δεν δουλεύω. Είναι Κυριακή αύριο. Δεν θέλω, δεν τη χάωσα. Μα τι λες, Μάστορα, κι εγώ δυο μέρες έτσι θα είμαι. Δεν έχετε εξωτικό να πάτε. Έχει εγώ ο καπνός. Ο καπνός. Όταν αρχίσει και τρέχει νερό, θα σταματήσει ο καπνός. Οπότε σφουγγαρίζετε και ξαναμπαίνετε. Άντε για χαρά, τα εργαλεία σας θα έρθουν τελικά. Είσαι και το πρώτο μυαλό, αφεντικό, μπράβο. Μην μιλάσαι, συμπλαμμένε. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι θα γίνει, βρε, με τη βρύση? Θα τη φτιάξεις καμιά φορά? Μη μου μιλάς τώρα, αθρούμε για τη φόρμα μου. Ποια φόρμα σου, βρε, η φόρμα σου πλήθηκε, ελάτινε. Με τη βρύση, τι θα γίνει? Δεν σκοπεί να μου μιλάνε για βρύς και υδραγωγούς. Θα με στείλω ψυχιατρίο. Άρα θα δεις, βρε, ακαμάτι. Αυτό τώρα γιατί σταμάτησε? Για κοίτα με στην τρύπα, άδεις αν έρχεται. Σ' αρέσει ένα αφεντικό? Επιτέλους έκανες και μια σωστή δουλειά. Αυτό έλειπε, να μην σ' αρέσουν κιόλας. 7 τετράγωνα ποδαρόδρομο έκανα.
Δεν θέλω μουρμούρες. Αν δεν κουραστείς, πώς θα μάθεις τη δουλειά. Τι σχέση έχει δουλειά αφεντικό με τα λούδια για την κόμενα. Βρε ανθυγινό αντικείμενο, δεν έχεις αντιληφθεί ότι η γυναίκα θέλει και λίγο λουλουδικό. Καλά η γυναίκα κόμενα, ε, αλλά και χείρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι χείρες. Γιατί γιορτάζεις σήμερα. Όχι ακριβώς, αλλά σαν και σήμερα εδώ και 5 χρόνια της χάρισε την ελευθερία της ο Μακαρίτης. Και τέζα ο σύζυγος. Μη γελάς εσύ. Ζαφυρία, κούκου, τι θα τη σου φέρω καλός άνεμος. Για στάσου ρε φίλε, για ποιον άνεμο μιλάς. Για το Λίβα που καίει τα Σπαρτά. Καλά δεν μου λες, λάθος έκανα. Δεν είναι εδώ της Ζαφυρίας. Εδώ είναι, εδώ είναι. Και εσύ ποιος είσαι. Ο μέλος, σύζυγος της κυρίας. Ο δεύτερος δηλαδή. Ο Β' που λένε. Αμο γάμα είσαι, ο γάμα καημένος. Τι είπες. Τίποτα, λέω με το καλό ο γάμος. Αχ, ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ. Εσύ όμως δεν μου είπες ποιος είσαι. Αλλά τι βλέπω, μωρό. Φόρμα, φόρμα, κατάλαβα. Είσαι το μασταράκι που έρχεται και φτιάχνει ό,τι χαλάει εδώ μέσα, ε. Μου μίλησε για σένα η Ζαφυρία. Τι σου έχει πει. Ναι, ότι είσαι αστιούλης, ότι της κάνεις διάφορα αστεία. Εγώ αστιούλης. Ναι. Εδώ έχουμε εξαντήσει όλη τη σοβαρότητα. Έλα ρε φίλε, πώς τα λες έτσι. Λοιπόν, πλάκα έχεις, πλάκα. Τέλος πάντων, ποιος έχει πλάκα από τους δυο μας, αυτό θα το βρούμε μια άλλη φορά. Άσε, μην το ψάχνεις, θα βγεις χαμένος. Μπας με τόσο, γεια χαρά. Α, γεια χαρά. Πού είσαι μωρέ, στάσου μια στιγμή. Τα λουλούδια. Ας τα πω για φύτωμα. Γεια χαρά. Τι σημαίνει αυτό, νεαρέ μου. Δεν ξέρω, το αφεντικό το έγραψε, εκείνο ξέρει. Και πού είναι το αφεντικό σου παιδί μου? Έφυγε ξαφνικά για το χωριό. Τον το πείσε να την προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει τη μάνα του. Τώρα βρήκε να μας αφήσει. Και αυτός το ίδιο είπε, τώρα βρήκε να μας αφήσει. Όχι παιδί μου, δεν εννοώ. Για την μητέρα του, για τον ίδιο λέω που έφυγε και πήγε στο χωριό του. Τώρα που έπαθα εγώ τη ζημιά. Τι ζημιά πάθετε, στρατηγέ μου, εγώ είμαι εδώ. Εσύ. Και τι ξέρεις να κάνεις εσύ, νεαρέ μου. Πολλά πράγματα. Να σας τα πω ένα-ένα. Όχι, να μου λείπει. Λεκάνες, ξέρεις να ξεβουλώνεις. Λεκάνες. Δηλαδή του αλες. Έλα, παιδί μου, πάμε. Πάμε και δεν έχω άλλα περιφόρια. Την εχρειάζομαι, το κατάλαβες. Πάμε. Ξέρετε, εγώ δηλαδή μαθητευόμενος είμαι. Έχω και ένα μερμετάκι να τελειώσω, ξέρετε. Πάμε, παιδί μου, όπλα παλάσκες αμέσως. Επό μου. Απλώς. Ας. Ένα, δύο, ένα. Αχ, Παναγία μου, κάνε να έρθει ο Γιάννης μου να τον εδώ και μετά ας πεθάνω. Κάντε να έρθει ο γιώκας μου και μετά πάρε μου την ψυχή. Μάνα! Ρε μάνα σούρδα, ήρθε ο γιος σου, το καμάρι σου, τι κάνεις. Καμπούργε, ήρθες για να με πεθάνεις. Δεν θα έρθωσουν πριν κάνω τον τάμα. Ρε μάνα μου, πάνε πως είσαι πολύ άρρωστη και σε βλέπω μια χαρά εγώ. Μαύρη χαρά, παιδί μου. Όπου να είναι κληρώνω. Τα τελευταία που λένε. Σου πάρε μάνα, ηρέμησε, θα σε πάρω στους καλύτερους γιατρούς. Πώς κάνεις έτσι. Τι να το κάνω, παιδί μου, τους γιατρούς. Εσύ είσαι ο καλύτερος γιατρός για μένα. Πουλάκι μου που ήρθες. Χρυσό μου. Καφούργε! Ήρθες να υπογράψεις το πιστοποιητικό του θανάτου μου, Ρε μάνα. Για ήρθες. Μην κάνεις έτσι, μην εκνευρίζεσαι, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, βρε κερατά. Τι να ηρεμήσω, βρε! Τι να ηρεμήσω έτσι όπως με έκανες, σε ρωτώ. Τι να ηρεμήσω. Μα να μην φωνάζεις, μην κάνεις έτσι και πας και τίποτα ξέρει και γριά γυναίκα. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Έχεις δίκιο. Έτσι. Έλα, γοράκι μου. Έλα, πουλάκι μου. Πες μου, τι κάνεις στην Αθήνα την ξελογιάστρα. Τι βρήκες καλό που ξέχασες και τη μάνα σου, βρε κερατά. Μη παράς, ρε μάνα, άσε με να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ, όλα μόνη σου τα λες. Ρε μάνα στην Αθήνα δεν έχω βρει τίποτα καλό. Τη δουλειά μου έχω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σκοτώνουμε στη δουλειά. Μ' ακούς. Τι, μόνο μου τα λέω, μόνο μου ακούω. Ρε μάνα, κακάρωσες. Ποιος θα κακάρωσε, βρε. Παλιά κερατά. Θες να τα κακαρώσω, για να μου φας την περιουσία μου. Να μου φας το βιό μου. Αλλά δεν θα το φας, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Κοίταμε. Θα καείς το τζάκι μου, πας εκεί. Το κατάλαβα πως είσαι μια χαρά το χαστούκι. Καλά δεν μου λες το τηλεγράφημα έγραφε που είσαι κακό χάλι. Ξέρω τι έγραφε το τηλεγράφημα, εσύ θα μου πεις. Εγώ το έγραψα. Άσυ, το έγραψα. Πώς αλλιώς σας έφερνα, βρε καθήκη άπειτο να με δεις, Αλλά τένιες, την άλλη τη φορά που θα πεθάνω στα αλήθεια, δεν θα σου τηλεγραφήσω για να μάθεις. Και εγώ δεν θα έρθω, κι ας σου κακοφανεί. Ο γιατρός, ο
Άμα τώρα δω και θα χαλάσει. Τόσου γάμο το μου έχεις φάει τη ζωή κέρατο. Αν δεν χαλάσει το δρόμο, μέσα στη μέση θα βράβει πάλι. Τι έχει μέσα. Τόσου γάμο. Μια ζωή συνέχεια με αυτό το χτυκιό θα πάρει πάλι. Κανονικά, έτοιμος το. Φαίνεται το έχουν φτιάξει για αριστερόχειρα. Για αριστερόχειρα το έχουν φτιάξει. Έλα, έλα στο διάλογο ξέσπιξε να τελειώνω να πάω στη δουλειά μου. Πού σφήνωσε, τσίχλα πάτησε. Ρε, καλώς τα πουλάκια μου. Δεν μου λέτε θέλεις φίξουμε καμιά βίδα σας. Απάνω στην ώρα που ήρθατε, ήρθατε σε άσχημη κατάσταση. Στη μέση του δρόμου βρήκες να φτιάξεις το πατίνι σου. Αυτά παθαίνεις. Γιατί δεν έχεις μυαλό. Γιατί αν είχες μυαλό θα έχεις αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκίνητο. Κορόιδο. Κορόιδο θα ήμουν αν είχα αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες και αλουμινένιες ζάντες. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, ε. Ρε, καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα, αλλά αντίστε στο διάλογο και δεν σας πάω. Δεν σας γουστάρω. Άντε μη συντρεματίσεις το κεφάλι με το κλειδί. Κορόιδο, ε, κορόιδο. Ρε, ούς, ας το διάλογο, πήγα από εδώ. Νεκροθάφτη. Ο εφιάλτης! Αχ, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά τους τα είπατε. Πολύ καλά τους κάνατε. Να τα έχουμε και οπαδούς τώρα. Πάλι μπροστά μου εσύ! Μα θέλω να σας απασχολήσω για λίγο. Δεν βλέπεις πως είμαι απασχολημένος. Μα θέλω να σας πω κάτι. Μπας με το συλλέγε το, άντε, ατελειώνω. Μα τόσες φορές που με αποπήρατε το έχω ξεχάσει. Τότε ευκαιρία σε απασχολήσω εγώ, γιατί κατά πως βλέπω είσαι εξειδικευμένος στα σπροξήματα. Λοιπόν, ευκαιρία τώρα να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Μα είναι κόντρα στη φύση μου. Θα το πάμε παραφύση, έλα, έλα. Μην κάνεις το δύσκολο. Κακιά, έλα. Έλα. Έλα, σπρώξε, ρε. Μα αυτό, κύριε Γιάννη μου, δεν τσουλάει καθόλου. Μα δεν σπρώξεις και καθόλου. Να ανέβω εγώ να με σπρώξετε. Κατά πώς βλέπω, από εδώ το έφερνες, από εκεί το έφερνες. Ήθελα να μου δώσεις να καταλάβω την απασχόληση που ήθελες. Ορίστε, έλα. Άντε, το στοιχείο σου. Έλα. Είδες τώρα τι ωραία που πάει. Μου αρέσει το σπρώχνημα. Κι ανεβαίνοντας ψηλά πάνω στα ψηλά βουνά, κύριε Γιάννη, πετάμε. Τι πετάμε, ρε βλάκα, στο παλιατζίδικο είμαστε. Κρατήσουμε την πέση. Ώστε το απόγευμα λοιπόν, ε! Ναι, έφτασε η ώρα που λένε και σε λαχεία. Σήμερα πληρώνει! Και πολύ άργησε, και πάρα πολύ άργησε! Βλέπεις, Μαρινάκη μου, ο άνθρωπος έλειπε στο χωριό του! Και τι του είπες για να έρθει? Να μου φτιάξει τα υδραυλικά. Έχουνε διαρροή. Μπράβο, δωράκι μου, μπράβο! Και δεν μου λες, αν σου κουβαλήσει και το βοηθό του μαζί, τότε τι γίνεται? Βρε, Μαρινάκη μου, αυτό δεν το σκέφτηκα. Για λέγε, τι κάνουμε τότε? Θα σου πω αμέσως. Ναι. Θα το ρίξεις κορώνα γράμματα. Μπράβο, βρε Μαρίνα μου. Τελικά εκτός από πείρα έχεις και φαντασία. Γι' αυτό σε συμβουλεύομαι. Σε κοντάρια σας. Οχτώ όρφων τα απόγευμα πήγε βλάκα. Τι λέτε εγώ αφεντικό. Ας παίρναμε το ασανσέρ. Ποιος ασανσέρ είναι ηλίθιε να πούμε στο ασανσέρ αφού εμείς το συντηρούμε. Πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε, σε αυτόν τον όροφο. Και ποια πόρτα είναι αυτή ή αυτή? Αυτή, δεν τη θυμάσαι? Πού να τη θυμάμαι, φορές ίδιες. Τραβά τίποτα το κουδούνι. Όχι αυτό ρε πλάκα, το κουδούνι, αυτό είναι το φως. Πάμε και τη βάλα. Ο ασθενής.
Στην κρεβατοκάμαρα. Έλα πάνω, λες. Μα ελάτε, δεν είναι ανάγκη να πάμε αμέσως στην κρεβατοκάμαρα. Ελάτε να πάρουμε κάτι. Εγώ θα ήθελα μια γκαζόζα. Εσύ, Μαστρογιάννη. Την αμοιβή μου. Όχι, ενώ τι πίνεις. Συνήθως ένα καφέ, ένα ουζάκι, μια μπύρα, κάνα μισό κιλό. Πάω να φέρω. Τι έχεις βαρέσει στην κουζίνα. Όχι, την πίρα εννοώ. Α, για την πίρα τράβα. Αυτή είναι πελάτης αφεντικό. Όσα κάτι άλλες που τσιγκωνεύονται, αν ήξερα πως είναι έτσι απλοχέρα, θα ζήταγα δύο γκαζόζες. Πάρε πέντε. Μαστρογιάννη, μπορείς να μου το ανοίξεις. Τι είπε. Να της το ανοίξεις. Ποιο να σου ανοίξω. Το μπουκάλι της μπύρας. Α, για το μπουκάλι μιλάς. Ναι. Πάμε. Προχώρα. Αφεντικό, για κοίτα στο ψυγείο μου, έχει κανένα κασάτο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Έστω διάλο, βλάκα. Λοιπόν, το μπουκάλι που είναι. Βρες το μπουκάλι, δεν το διώχνεις αυτό το βλάκα. Ποιον, το βλάσει. Θα μου πεις, έχουμε κανένα βλάκα εδώ μέσα. Τι θέλεις και το κουβαλά συνέχεια μαζί σου. Για να με βοηθάει, χωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ορίστε. Μου δίνετε τα χέρια σου, λέω. Σοβαρά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι, επειδή χαζοφέρνει. Ξέρεις τι δουλευταράς είναι αυτός. Πολλές φορές τον βάζω μπροστά και τα κάνει όλα μόνος του. Όλα μόνος του, και εσύ τι κάνεις δηλαδή. Ναι, εγώ παρακολουθώ, κάνω μάτι. Α, δηλαδή μόνο παρακολουθείς εσύ. Όχι, κάπου επεμβαίνω κι εγώ δηλαδή, για να του δείξω πώς να το κάνει. Άπειρος νέος είναι. Αν δεν του δείξω μάστορα, ποιος θα του δείξει. Λοιπόν, το μπουκάλι που είναι. Βρες το μπουκάλι, για άλλο σε θέλω. Πες το άλλοντε. Θα σου εξηγήσω μόνο όταν αποφασίσεις να έρθεις μόνος σου στην κρεβατοκάμαρα. Α, κατάλαβα. Κλασική περίπτωση συζυγικής βλάβης, έτσι. Πάμε, πάμε. Να το διορθώσω εγώ. Πού σε βλασάκι. Ναι, αφεντικό. Πάρε αυτό το πιτακοσάρικο. Ναι. Επειδή δεν έχει γκαζόνες στο ψυγείο, βολέψουμε κανένα κυβότιο. Ωραία, ευχαριστώ, αφεντικό. Ευχαριστώ, αφεντικό. Εγώ πάντα το έλεγα ότι είσαι ανοιχτό χέρι, αφεντικό. Πάντα το έλεγα. Και μην βιάζεσαι. Με την ησυχία σου, δεν χάλασε ο κόσμος. Όχι, αφεντικό, δεν θα βιαστώ καθόλου. Δεν θα βιαστώ καθόλου. Μεγάλε. Μπορεί να χρειαστεί. Και τώρα ελεύθερο βοηθού. Λοιπόν, στον ασθενή. Στάσου, Λυσάρα. Πες μου, Γιάννη μου, με θέλεις. Όσο να είναι. Με θέλεις πολύ. Εάν δεν σήθρα θα ήμουν εδώ στο μαγαζί θα ήμουν. Με θέλεις πάρα πάρα πολύ. Έλα λοιπόν πριν το μετανιώσω. Μάνο, πόσο κάνω να να τι είναι, Γιάννη μου. Η πόρτα είναι ανοιχτή, θα μου κάνει κανείς μέσα. Να κλείσουμε την πόρτα. Η πόρτα θέλει λάδο μου! Βρεάσε το λάδο μου της πόρτας! Άμα η πόρτα θέλει λάδο μου, εγώ τι θέλω! Εστε γρασάρισμα, θα στο κάνω με τέσσερα! Έλα εδώ σου λέω, τι γίνεται με εμάς! Βρεάσε, φέρε λίγο μπακι με λάδι να λάδω σε την πόρτα! Δεν μπορώ τους θορύβους σαν επιθύμητους! Έχω σύνδρομο, κόβομαι! Ώστε μετριότητα λοιπόν, ε! Τέλος πάντων, μην το συζητάς πια αυτό, πάει, τελείωσε! Άλλο με καίει τώρα! Μήπως χρειαστεί να το ξανακάνεις? Και δεν χαίρεσαι! Εκτός και αν το μετάνιωσες τότε. Δεν το μετάνιωσα, γιατί σίγουρα κάτι κέρδισε από αυτή την υπόθεση. Κάτσετε, ε. Ακόμα δεν τον είδαμε. Γιαννάκη Τζούνιορ τον ευγάλαμε. Δεν λέω για το παιδί, για τον άντρα μου λέω. Τον άντρα σου. Η απροθυμία μου φαίνεται χθες το βράδυ τον έβαλε σε πειρασμό. Μη μου πεις ότι. Μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό. Και βρήκε, βλέπεις τη μέρα κι αυτός. Δηλαδή και με τους δυο. Τι χέρι! Εσύ μας έφαγες όλες! Μαρίνα μου, δεν είναι για αστεία η υπόθεση. Φαντάζεσαι τι μπορεί να προκύψει μετά από αυτή τη διπλή κατάσταση. Τι, να έμεινες έγκυος? Καλά, αυτό δεν ήθελες. Μαρινάκι μου, ο άντρας είναι δυνατόν να μην ξέρει αν είναι δικό του το παιδί. Η γυναίκα όμως μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Και γιατί σκάς? Οποιανού και να είναι, δικό σου θα είναι σίγουρα. Ναι, βέβαια, βέβαια, αλλά πάλι βρε Μαρίνα μου. Σκέφτεσαι αν θα έρθει εκείνη η στιγμή να το ανακοινώσω στον Κυριάκο. Πολύ φοβάμαι πως δεν θα τα καταφέρω να τα πω με φυσικότητα. Θα τα κάνω θάλασσα, νομίζω. Αχ, αν τα θαλασσώνανε σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις οι γυναίκες, να είσαι σίγουρη ότι οι μισοί γάμοι θα είχαν διαλυθεί. Εξάλλου έχεις 50% πιθανότητες να βγεις αληθινή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και ευχαριστημένος ο Κυριάκος μας. 50%. Αυτούνου δεν του άξιζε ούτε το 10%. Ούτε το 10%. Έχεις έναν τρόπο να τα λες όμως, βρεντόρα μου. Πάντως μην ανησυχείς. Όλο και κάτι θα βρεις να του πεις για να τα μπαλώσεις. Άντε πάμε, πάμε τώρα γιατί αργήσαμε. Δεν μου λες. Με το Γιάννη, τι σκοπεύεις να κάνεις? Μα καλά, τρελάθηκες. Είναι δυνατόν να κάτσω να του πω πως έχει κι αυτός μερίδιο? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Πάντως όλο και κάτι θα βρεις να του πεις. Εμείς οι γυναίκες είμαστε καπάτσες αυτά τα πράγματα, παιδάκι μου.
Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Το μαγικό μπουκάλι με το μαγικό υγρό, το οποίο σε μηδέν χρόνο εξαφανίζει και τους πιο επίμονους λεκέδες. Θα σας κάνουμε, μαντάμ, ένα μπάνιο αγνώριστο. Κύριε Γιάννη μου, δεν θέλω να βιαστείτε καθόλου. Θέλω να μου κάνετε σωστή δουλειά. Θεέ μου, δεν μπορώ να ζήσω εγώ εδώ μέσα. Πω τη βρώμα. Οι προηγούμενοι νικάριδες ήταν πολύ βρωμιάριδες. Κοίτα. Και θα λένε και για αυτήν η επόμενη. Εσύ που το ξέρεις. Μόνο η βρωμιά των άλλων μας ενοχλεί, τη δικιά μας δεν τις βλέπουμε. Λοιπόν, μαντάμ, παρακαλώ. Έχουμε τελειώσει πριν κάμα ακόμα αρχίσουμε. Είναι πολύ επαναστατικό. Προσέξτε. Α! Τι κάνεις, Χριστιανέ μου, σταμάτα! Θεέ μου, τι κάνεις! Ελά, εσείς κούμες μας, κούμε και τις κάμα, κυρία. Κάτω τα χέρια! Κάτω τα χέρια, Θεέ μου! Θεέ μου! Αχ, το μπάνιο! Το μπάνιο! Το μπάνιο! Μου κάνεις το μπάνιο μπλε, Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις! Κυρία μου, εδώ στο κάναμε ασορτή με τον πίνακα. Ξέρεις πόσα στοιχίστη σήμερα με ένα βάψιμο! Τι ασορτή με τον πίνακα, βρε, πώς θα τα καθαρίσω εγώ όλα αυτά! Εάν δεν σας κάνει, φωνάξτε ένα συνεργείο από λιμάνι. Έξω! Έξω! Φύγετε! Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Ήσαμε το γαλαξίδι, δεν με παίρνετε καλέ. Δε με. Κουλάρα μου, από το παραπλεύρο νεκροταφείο. Από την πιο πρόσφατη κηδεία. Είναι φρέσκος, παρταράει ακόμα. Τα γαρίφαλα μας μάραναν. Με τη βρύση τι θα κάνεις, βρε, πότε θα τη φτιάξεις? Τη βρύση δεν τη φτιάχνω που να διάσει όλη η λίμνη του Μαραθώνα. Αχ, θα σε φάω, βρε, θα σε φάω. Πάει, έτρωνε. Πάει κάτι. Αφεντικό, θέλω να σου μιλήσω. Μίλα, όλα αυτιά είμαι. Θα παντρευτώ την Κλικερία. Σίγα για ηλίθιο, αλλά για βλάκα δεν σε είχα. Γιατί με βρεις, αφεντικό? Εσύ δεν έλεγες πως ταιριάζουμε. Και αν σου έλεγα, λέει, πως ταιριάζει με τη χοντρή που σου φτιάξαμε τη σκούπα, την έπαιρνε? Όχι, τη χοντρή. Αυτή κοπανάει. Ρε, τόσα χρόνια δεν έμαθες τίποτα από μένα, ναι. Η παροιμία λέει, με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μπας περιπτώσει. Αφού δεν την πάρεις, άντε πάει στο διάλογο. Θα το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ, αφεντικό. Λοποδίτη, κι άσε ένα μισό κιλό να το γιορτάσουμε. Αφεντικό, αυτό θα το κεράσω εγώ. Ας το σχέσεις έξω από το άλλο, δεν πειράζει. Μα ακόμα δεν παντρεύτηκα. Επιμένεις δηλαδή. Κατάστημα, άνοιξε λογαριασμό με πίστοση στο Βλάση. Πιάσε την Μπεσίρη και γράφε. Ψυγεία. Από ορθογραφία σκίζει ο κερατάς. Ανοίγουμε. Καλημέρα, κυρία Χατζηκουτουβέ. Καλημέρα. Καλή, κύριε Γιάννη. Κομμένος μου φαίνεστε. Λιγάκι. Καλέ, τι λιγάκι. Είσαστε πτώμα. Μα καλά, δεν μου λέτε. Ο βοηθός σας παντρεύτηκε. Εσείς κουραστήκατε. Κουμπάρος είναι. Να μην κάνω τα πάντα να ξεκουράσω το βοηθό μου να είναι νυφάλιος την πρώτη νύχτα του γάμου. Κύριε Γιάννη! Μην το κοροϊδεύεις τώρα, όλο το μανί και εγώ το τράβηξα. Τι να κάνω, να το αφήσω δηλαδή έτσι αβοήθητο? Δεν μου λέτε. Η νύφη ήτανε καλή? Δεν ξέρω, εγώ μετά την πρώτη νύχτα δεν ανακατεύτηκα άλλο. Έλα μωρέ, καλό κορίτσι είναι. Μόνο που είναι λίγο εξυπνότερη από το Βλάση και θα μου τον ταλαιπωρήσει, είναι χαλβά δηλαδή. Τι να του κάνω, ας μάθει. Καλέ να είναι καλά τα παιδιά. Και αυτά συμβαίνουν τώρα, δεν ξέρετε, ανάμεσα στους κουμπάρους. Τώρα καταλαβαίνει. Αρκεί να υπάρχει αγάπη. Αρκεί να υπάρχει αγάπη κι όλα θα πάνε καλά. Από αγάπη υπάρχει και περίσευμα. Χίλιες φορές του γρουσούζι του έχω πει να ξυλώσει αυτό το ράφι. Λες και μπαίνω σε φέτρο κάθε φορά για να με ταλαιπωρεί. Τι ωραία που τα λέτε. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Ουχ! Τι θες και με ξυπνάς τέτοια ώρα! Καλή, θέλω να σας πω για το ασανσέρ! Τι έχει το ασανσέρ! Θέλει συντήρηση! Άστα από Δευτέρα με το Βλάση που θα έρθω! Όχου, χάθηκε ο κόσμος να έχει ένα σημείωμα! Καλά. Κλείσε και μια προκαταβολή, άντε πήγαινε! Εντάξει, θα περιμένω, κύριε Γιάννη, μην αργήσεις! Ναι, κλείσε μας την πόρτα! Τη Δευτέρα, έτσι! Ναι! Α. Πόρτα! Καλά! Έλα, κυρά μου, παίρνα τελείω! Ναι, μυστήριο είσαι! Τι γίνεται, ρεπτόμα? Ρε, έκαλω στα τσιράκια του καράμπελα. Τι θα γίνει, ρε, μαγκάκια με εσάς? Δεν σας έχω πει ότι τα αυτή μου δεν υδρώνει από πιέσεις και απειλές?
Σήμερα δεν ήρθαμε ούτε να σε πιέσουμε, ούτε να σε απειλήσουμε. Ήρθαμε να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη! Δεν καταλαβαίνω τι σόι αστείο είναι αυτό, Ποντιακό. Α, δεν είναι καθόλου αστείο. Η Μερεμέτ σέρβισε ευγνωμονή σύσσωμη. Από τους κλητήρες μέχρι τους διευθυντάς. Μέχρι τους διευθυντάς. Και πάντα ανοιχτές τις πόρτες για σένα. Γιατί άμα καταβρωθείς. Α, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά εμείς σε ευγνωμονούμε. Εμείς σε ευγνωμονούμε. Ανάθεμά με και αν καταλαβαίνω τι λέτε. Οι πωλήσεις της εταιρείας πάνε πάρα, πάρα πολύ καλά. Και αυτό, φιλαράκι, το οφείλουμε σε σένα. Το οφείλουμε σε σένα. Σε μένα. Σε σένα που απογυμνώνεις τα νοικοκυριά με τις καταστροφές σου. Άντε στο γυαλό. Άντε, ούστρε, κολλάπαλα. Καλώς τη Μαρίνα. Τι τρέχει, βρε παιδάκι μου, τι έγινε και με κουβάλισες εδώ, Ρονάρον. Τι είναι αυτό το σημαντικό πια που έχεις να μου πεις. Δε μαντεύεις, δε μαντεύεις. Καλά με γρίφους θα μιλάμε, τώρα μίλα παιδάκι μου. Μαρίνα μου, είμαι ευτυχισμένη, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αυτό το κατάλαβα, το γιατί δεν κατάλαβα. Αν και φημίζομαι για την αντίληψή μου. Πάμε να σου πω. Μα λέγει επιτέλους, τι τρέχει. Πήγα στο γιατρό, Μαρίνα μου, πήγα στο γιατρό. Α, κατάλαβα, γι' αυτό κάνεις αντρελή. Σου είπε ότι είσαι έγκυος. Λάθος, το αντίθετο ακριβώς μου είπε. Γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενη. Ανάθεμά με κι αν καταλαβαίνω τίποτα. Καλά, εσύ δεν μου έλεγες ότι πεθαίνεις για ένα παιδί. Ναι, αλλά όχι συνεταιρικό, μισό-μισό, 60 ο ένας, 40 ο άλλος. Κατάλαβες. Καλά, και πού θα το βρεις ολόκληρο το 100%. Α, δεν σου είπα. Η απροθυμία μου εκείνο το περιβόητο βράδυ άλλαξε εντελώς τον Κυριάκο. Άντε. Φαίνεται πως ζήλεψε ο κύριος. Και λοιπόν. Τι λοιπόν. Κομμένα τα μεταμεσονύκτια συμβούλια, κομμένες και ιδιαίτερες σχέσεις με τις εκάστοτε ιδιαιτέρες και το σπουδαιότερο, σπιτόγατος ο Κυριάκος. Και τώρα μου ζητάει εκείνος να κάνουμε παιδί. Εγώ όμως. Βράχος, ακλόνητη. Και όλο του λέω, Κυριάκο, έχουν περάσει τα χρόνια και όλοι είμαστε πια μεγάλοι για τέτοια. Ναι, άσε τον, έχω τρελώνει τον κερατά. Κάτσε, όχι και έτσι τον άνθρωπο, άντε με μία φορά και του βγάλαμε το όνομα. Είδες όμως τι συμβαίνει καμιά φορά, πώς έρχονται τα πάνω κάτω από εκεί που δεν το περιμένεις. Ας είμαι καλά εγώ με τις ιδέες μου. Α, και ο Μαστρογιάννης έβαλε και αυτός ένα τόσο δάλιθαράκι. Τι εννοείς τόσο δάλιθαράκι. Έλα το νόσο στις κατρώνες εσύ. Έλα Βλάση, μ' ακούς. Σ' ακούω αφεντικό, σ' ακούω, όβε. Πες μου σε ποιον όροφο βρίσκεται η καμπίνα. Καμπίνα, για μισό λεπτό. Κυρά μου, καμπίνα είπαμε, δεν είπαμε κάτι να τη δες και μπλέκεις την ένδοση στην εννόησή μας. Χέσε μας, δεν βλέπεις πως έχουμε επισκευή. Εδώ δεν υπάρχει καμπίνα, αφεντικό. Εδώ είναι μόνο το χάος. Πάτα το κουμπί και έρχομαι απάνω να δω τι συμβαίνει. Ποιο κουμπί, αφεντικό. Πατημένο το έχω, δεν ακούς. Ρε βλαμμένο το κουμπί του ασανσέρ, είπα όχι της ένδοσης στην εννόησης. Μ' ακούς. Πάτα και έρχομαι απάνω να δω τι συμβαίνει. Εντάξει, αφεντικό. Το φως άναψε. Τούτο βλαμμένο! Έρχομαι, άρε ζω! Τι έγινε, πού είναι ο Μαστρογιάννης? Εδώ είμαι! Μαστρογιάννη, θα το φτιάξετε, τι θα γίνει? Τι να φτιάξουμε, μάτω με αυτό το ρημάδι, καμπίνα ασανσέρ είναι αυτή. Αυτή δεν κάνει ούτε για καμπίνα αποδητηρίων. Μπας περιπτώσει, θα το σώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαστρογιάννη μου. Λοιπόν, πάω εγώ να ετοιμάσω δύο καφεδάκια. Και πού είσαι, τσιγάρο υπάρχει, έτσι. Αυτό θα έλειπε να μην υπάρχει. Θα αφήσω ανοιχτή την πόρτα, όποτε τελειώσετε τη δουλειά σας, ελάτε, έτσι. Αρκούντος, πού είσαι εσύ χαμελέοντα. Ναι, αφεντικό. Πάω εγώ κάτω να βρω την καμπίνα, να τη ρυθμίσω να σταματάει στους ορόφους. Εντάξει, αφεντικό. Έτσι. Εντάξει, αφεντικό, εντάξει. Το λαμπάκι ανάβει, εδώ είναι η καμπίνα. Αφεντικό, εδώ είναι η καμπίνα. Σου τη φέρνω. Ρε το μαλάκα σκοτώθηκε. Και δεν έχω και ασφαλισμένο. Θα τον προλάβω κάτω να του ρίξω ένα ξύλο. Σκοτώθηκε. Έχε χάρη που είσαι σε αυτό το χάλι και σε έχω στα όπα όπα. Μαστρογιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, απομακρύνσου. Εγώ, αφεντικό. Τράβα μια βόλτα με το μηχανάκι, άντε. Καλά και σε καλά, σας δω λαούδι. Τράβα με το δεκανίκι, τελείωνε. Σιγά, σιγά, σιγά. Έλα, δεν έχεις ακούσει ότι η κινησιοθεραπεία κάνει καλό. Σιγά, σιγά. Δεν καλό στο δωράκι. Έλα, κάθισε. Δεν θα καθίσω. Ήρθα μόνο να σου προσφέρω αυτό.
Τι είναι αυτό? Ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης. Για τι πράγμα? Που μου αναστήλωσε στο σπίτι. Τι αναστήλωσε εδώ πέρα, τα κάναμε γυρμαδιά μου, δεν είμαι λαμπόγιαλο όρθιο. Δεν κατάλαβες για τι πράγμα μιλάω, μου φαίνεται. Ενώ σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες για μένα. Τι ευχαριστείς, αφού και εγώ το ευχαριστήθηκα. Βέβαια, δεν ξέρω αν ευχαριστήθηκες τόσο όσο ευχαριστήθηκα εγώ, αλλά για να με ευχαριστείς, θα πει ότι ευχαριστήθηκες. Δεν μου λες πότε θα ξαναευχαριστηθούμε. Μόνο όταν μου χαλάσει κανένας θερμοσύφωνος, καμιά κουζίνα ή κανένα ψυγείο. Άντε, γεια σου, Γιάννη. Κατάλαβα. Ήταν μόνο μιας χρήσης. Δηλαδή, εγώ δουλεύω, άλλος κερδίζει. Κούλα! Κούλα! Αποφάσισα τελικά να σου φτιάξω τη βρύση. Κούλα! Τι ράδιο παίζει μέσα. Αξαμβαίνεις ο τύπος μου, παιδάκι μου. Έλα, μόνη μου. Πιάσε με λίγο, μην τρέπεσαι, βρε, κράτα με λίγο. Δώσε με ένα φιλί. Κούλα, εσύ! Αχ, ο Γιάννης! Παναγία μου, Γιάννης! Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε! Τη βρύση, κύριε Γιάννη, θα να φτιάξω. Και τη γυναίκα μου βρύση, την πέρασε. Άντε, φύγε, ας το γιάννη. Γιάννη μου, φωνικό θα γίνει. Φωνικό θα γίνει. Συγχώρεσαι με, Γιάννη μου, αλλά δεν φταίω εγώ η κακομήρα. Και ποιος φταίει? Εσύ φταίς. Εγώ? Εσύ φταίς, ποιος φταίει? Τόσο καιρό σου έλεγα να μου φτιάξεις τη βρύση και δεν την έφτιαχνες. Έφερα κι εγώ άλλον υδραυλικό να μου κάνει τη δουλειά μου. Βέβαια. Όποιος παραμελεί τα υδραυλικά του σπιτιού του, του τα φτιάχνουν άλλοι. Κλασική περίπτωση. Κλασική περίπτωση.